Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη φτάνουν από το πρωί άνθρωποι από όλη την Ελλάδα για να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Στο πλακόστρωτο της παραλίας, με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχει στηθεί η εξέδρα. Η πλατεία έχει ήδη γεμίσει με κόσμο. Εκεί βρίσκεται η Πολίνα Κολοκοτρώνη και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Πολίνα, ενώ βλέπουμε και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, που αμέσως αργότερα θα μας ενημερώσει. Πολίνα. Με ελληνικές σημαίες, Νικόλα, παραδοσιακές φορεσιές και στολές αρχαίων Μακεδόνων άρχισαν να φτάνουν εδώ οι πρώτοι συμμετέχοντες. Πλήθος κόσμου έχει ήδη συγκεντρωθεί και έχει βουλιάξει το πλακόστρωτο της παραλίας από την πλατεία του Λευκού Πύργου μέχρι και εδώ το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα λεωφορεία που έφερναν τον κόσμο από νωρίς το πρωί έφταναν το ένα μετά το άλλο από όλη την Ελλάδα. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για 500 πούλμαν. Εκτιμούν πως η συμμετοχή θα ξεπεράσει ακόμη και τις προσδοκίες τους και μιλούν για δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου τελέστηκε λειτουργία υπέρ της Μακεδονίας από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Άνθιμο, ο οποίος από Άμβωνος έστειλε ηχηρό μήνυμα. Τόνισε πως τα Σκόπια δεν θα αναγνωριστούν ποτέ με το όνομα Μακεδονία στη λαϊκή συνείδηση και κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο. Είπε μάλιστα πως εάν μπορέσει θα έρθει και εκείνος. Στο τέλος της λειτουργίας, κριτικοί που έχουν έρθει από το Ηράκλειο για το συλλαλητήριο άνοιξαν μια ελληνική σημαία μέσα στην εκκλησία και έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Ευχαριστούμε την Πολίνα Κολοκοτρώνη. Αυτή την ώρα όμως αντιεξουσιαστές πραγματοποιούν τη δική τους αντισυγκέντρωση κατά του συλλαλητηρίου στην πλατεία της Κάμαρας, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Γρηγοριάδης για να μας ενημερώσει. Γιώργο. Σημείο συνάντησης, συγκέντρωσης των αντιεξουσιαστών είναι η πλατεία της Καμάρας. Τάσσονται κατά του συλλαλητηρίου και κατά κάθε μορφής εθνικισμού, όπως αναφέρουν. Δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις τους ακόμη, Νικόλα, για το αν θα επιχειρήσουν να κάνουν πορεία και κυρίως για το αν θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το χώρο του συλλαλητηρίου στον χώρο του Λευκού Πύργου, εκεί όπου τάσσονται υπέρ του ονόματος της Μακεδονίας. Είναι ισχυρότατη η δύναμη της αστυνομίας σχεδόν σε κάθε στενό εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Καμάρα που βρισκόμαστε. Υπάρχουν δημιουργίες των ΜΑΤ, το σίγουρο είναι πως τους παρακολουθούν μέχρι στιγμής διακριτικά. Θα τους ακολουθήσουν, δεν θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν το χώρο του συλλαλητηρίου κάτω στο Λευκό Πύργο, να έρθουν καν σε επαφή οπτική με τους διαδηλωτές. Νωρίτερα θα πρέπει να σας πω πως υπήρξε μια μικροένταση όταν πέρασαν δικυκλιστές εδώ από την Εγνατία κρατώντας στα χέρια ελληνικές σημαίες. Μεμονωμένα κάποιοι αντιεξουσιαστές τους επιτέθηκαν και τους άρπαξαν το εθνικό σύμβολο από τα χέρια. Δεν πήρε έκταση ευτυχώς το επεισόδιο. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός των αντιεξουσιαστών, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στην πλατεία της Καμάρας και τα πνεύματα είναι ήρεμα, Νικόλα. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Γρηγοριάδη.